Η ιστορία αυτή αρχίζει με την προσάρτηση του νησιού από το Βρετανική Αυτοκρατορία το 1878, μια εποχή μεγάλων αγώνων εξουσίας στην Ευρώπη. Για τα επόμενα 82 χρόνια, η Κύπρος παρέμεινε ένα στρατηγικό στέμμα. Κοσμήμα για τους Βρετανούς, που χρησίμευε ως κρίσιμη στρατιωτική βάση στην περιοχή. Ωστόσο, οι άνεμοι της αλλαγής έπνεαν σε ολόκληρο τον κόσμο. Και οι Κύπροι, εμπνευσμένοι από την παγκόσμια αποαπικιοποίηση κινήμα, ξεκίνησαν τον αγώνα τους για ανεξαρτησία στο 1950. Αυτή ήταν μια εποχή μεγάλων ανακατατάξεων, με την ελληνικότητα του νησιού και οι τουρκικές κοινότητες ενωμένες στην προσπάθειά τους για κυριαρχία. Ο δρόμος προς την ανεξαρτησία ήταν γεμάτος προκλήσεις, ωστόσο. Οι Κύπροι επέμειναν και ο αγώνας τους απέδωσε καρπούς της. 1 Οκτωβρίου 1960, όταν η Κύπρος ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη δημοκρατία. Κάθε χρόνο, η πρωτεύουσα της Νακότια φιλοξενεί μια επίσημη στρατιωτική παρέλαση, μια επίδειξη ενότητας και δύναμης που περιλαμβάνει την Εθνική Φρουρά, την Κυπριακή Αστυνομία και την Πυροσβεστική. Οι υπηρεσίες και τοποθετημένες ελληνικές δυνάμεις. Σε όλο το νησί, οι πόλεις και τα χωριά ζωντανεύουν με πολιτιστικές εκδηλώσεις και γιορτές γεμάτες με παραδοσιακές μουσική, χορό, τέχνη, εκθέσεις και φεστιβάλ φαγητού που προβάλλουν την πλούσια κληρονομιά και την ποικιλόμορφη κουζίνα της Κύπρου. Επιπλέον, είναι μια ημέρα για πανηγυρικό προβληματισμό σχετικά με την εθνική ιστορία και τις θυσίες που έγιναν κατά τη διάρκεια του αγώνα για ανεξαρτησία. Πολλοί Κύπροι επισκέπτονται μνημεία αφιερωμένα σε όσους πολέμησαν για την ελευθερία, αποδίδοντας τα σέβη τους και τιμώντας τους συμβολή στην κυριαρχία του έθνους.